Γεια σας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την εξέταση MPS, Minimum Programming Skills, την Πέμπτη, σε θέματα που είχαμε αναπτύξει στο προηγούμενο εργαστήριο, την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, 6-8. Υπενθυμίζω ότι το chat θα το έχω πάντα ανοιχτό, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να στείλετε την ερώτησή σας. Προτού συνεχίσουμε με τα λειτουργικά συστήματα, ας δούμε ένα πρόγραμμα σε C, γιατί όπως σας έχω πει, στο μάθημα λειτουργικά συστήματα θα χρησιμοποιήσουμε C και συγκεκριμένα το POSIX C, προκειμένου να προγραμματίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε δομές του λειτουργικού συστήματος. Θα ενεργοποιήσω το share screen. Όπου σας δείχνω ένα κομμάτι κώδικα και θα ήθελα να το συζητήσουμε μαζί. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι αυτό κώδικα, να σβήσω, είναι comment down, δεν χρειάζεται αυτό, να εμφανίσω αυτό το κομμάτι του κώδικα που είναι και το σημαντικό. Παρατηρούμε ότι έχει μία main συνάρτηση, ορίζουμε μία ακέρατη μοιχή, int min, εκτυπώνουμε το printf και την τιμή του χ και, και εμφανίζουμε το μήνυμα ο αριθμός χ έχει αυτή την τιμή. Ακολουθεί μία δομή if, όπου έχουμε αν το χ είναι μικρότερο του 0 και ταυτόχρονα το μείον χ είναι μικρότερο του 0. Ίσως αυτή η δομή φαίνεται λίγο παράξενη, γιατί δεν γίνεται, ή τουλάχιστον όπως εμείς νομίζουμε, δεν γίνεται και το χ να είναι μικρότερο του 0 και το μείον χ μικρότερο του 0. Αν όμως συμβεί αυτή η παράδοξη συνθήκη, τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι πράγματι ταυτόχρονα ισχύει και, το χ να είναι μικρότερο του 0 και το μείον χ μικρότερο του 0. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, όλα είναι ok, χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου πείτε τι περιμένετε εσείς να εκτυπώσει η εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Ίσως στο chat, τουλάχιστον κάποιος να απαντήσει, έστω μία απάντηση να λάβω. Με αυτή την εκτέλεση λοιπόν, δεδομένου ότι είναι ένας απλός κώδικας εσύ, περιμένουμε να δούμε το μήνυμα αυτό, ή περιμένουμε να δούμε το μήνυμα αυτό. Μπορεί κάποιος είτε και το μικρόφωνο να χρησιμοποιήσει, είτε να γράψει στο chat την απάντηση. Εκ πρώτης όψεως θα απαντούσε ο κόσμος everything is okay. Και είναι το λογικό. Και εγώ θα περίμενα να εκτυπωθεί αυτό. Και πράγματι αυτό εκτυπώνεται εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Όπου σε κάποιες εξαιρέσεις θα εκτυπωθεί αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει, θα πάμε σε ένα μηχάνημα να το κάνουμε compile και να το εκτελέσουμε. Θα ανοίξω λοιπόν ένα τερματικό στο Zafora. Βλέπετε αυτή τη στιγμή το τερματικό έχω συνδεθεί στο Zafora, ο κώδικας αυτός τον έχω τοποθετήσει στο TMP και είναι ακριβώς ο ίδιος κώδικας. Δηλαδή έχει το main, όπου βλέπουμε αυτό ακριβώς το κώδικα. Θα το κάνω compile. Ας το κάνω compile με το GCC. Το GCC πατάω και δύο φορές το tab για να δω ποια έκδοση έχει αυτή τη στιγμή κατεστημένη στο FreeBSD. Είναι το 9, GCC 9, δηλαδή η έκδοση 9 του GCC, και τοποθετώ ως παράμετρο το αρχείο αυτό σε C. Και η έξοδος, το output file, θέλω να το ονομάσω GCC9Out για παράδειγμα. Πατάω Enter και γίνεται η συμβολομετάφραση, η μεταγλώτηση βασικά και όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας δημιουργίας εκτελέσιμου με το αρχείο GCC9. Μπορώ να το εκτελέσω όπως θα δούμε από το επόμενο εργαστήριο που θα μπείτε κι εσείς στο τερματικό Unix, τελείτσα διαγώνιο, GCC9 και πατάω Enter να το εκτελέσω.
η εκτέλεση έδειξε ότι όλα είναι ok. Άρα δεν εμφανίστηκε κάποιο πρόβλημα σε αυτή εδώ την περίπτωση. Πάμε όμως να το δούμε λίγο διαφορετικά. Το μηχάνημα Zafora βλέπουμε με την εντολή uname, παύλα A, ότι είναι ένα σύστημα 64-bit. Αν θέλουμε τώρα να κάνουμε compile το πρόγραμμα αυτό για 32-bit αρχιτεκτονική, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο παύλα mi32, γιατί έχουμε ενδεχομένως ένα 32-bit FreeBSD σύστημα και θα θέλαμε εκεί να το εκτελέσουμε, και εκτελέσω πάλι το ίδιο εκτελέσει. Δηλαδή τώρα βάλαμε το mi32, δημιουργήσαμε πάλι το GCC9out και το εκτελούμε, πάλι δεν έχει πρόβλημα. Άρα ούτε για 32-bit θα είχαμε πρόβλημα στο GCC9. Όμως υπάρχει και ένας άλλος μετακλωτιστής του FreeBSD, ο Clang. Στο FreeBSD μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους δύο μετακλωτιστές. Ομοίως εκτελούμε Clang το αρχείο αυτό, το κάνουμε δηλαδή μετακλώτιση, παύλα O, ας βάλω Clang 9-out για παράδειγμα, και το εκτελώ και κοιτάξτε τι βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά την εκτέλεση αυτού του αρχείου μας εμφανίζει το παράδοξο, ότι έχουμε ταυτόχρονα και το χ να είναι μικρότερο του μηδενός και το μείον χ να είναι μικρότερο του μηδενός, το οποίο είναι παράδοξο πράγματι, και έχω αναρτήσει και αναλυτικό βίντεο στο YouTube που το αναφέρω ως το παράδοξο του προγραμματισμού. Αλλά βέβαια δεν χρειάζεται να δείτε το βίντεο για να σας εξηγήσω ότι αυτό οφείλεται σε κάποια ιδιομορφία και τρόπο σχεδίασης που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική. Αν κάποιος μάλιστα από εσάς μπορέσει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να δώσει απάντηση, θα λάβει το bonus στο συν 0,25 της ορθής απάντησης, αν το βρει ακριβώς. Οπότε θα περιμένω 25 δευτερόλεπτα τώρα. Και ο κώδικας εμφανίζεται εδώ, όπου βλέπουμε ότι ενεργοποιήθηκε αυτή η συνθήκη. Χ μικρότερο του μηδενός και το μείον χ μικρότερο του μηδενός. Και αυτό είχε ως συνέπεια να εκτυπωθεί αυτό το μήνυμα. Το οποίο είναι παράδοξο. Δεν γίνεται ένας αριθμός να είναι αρνητικός και η αντιστροφή του να μας καταλήγει πάλι σε κάποιον αρνητικό αριθμό. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε κάποια απάντηση για την ώρα, οπότε θα σας το εξηγήσω. Το θέμα αυτό οφείλεται γιατί λαμβάνουμε την μεγαλύτερη αρνητική, τη μικρότερη αρνητική τιμή αρχικά, int min. Δηλαδή ξέρουμε σε έναν υπολογιστή ότι χρησιμοποιείται το συμπλήρωμα ως προς 2. Και μπορώ να ανοίξω και ένα στο notepad να το δούμε. Να ανοίξω ένα tab. Το συμπλήρωμα ως προς 2 τι σημαίνει? Ότι έχω, για παράδειγμα, ας δούμε για 8-bit. Για 8-bit έχω αριθμούς. Συνολικά τα 8-bit μας δίνουν ένα εύρος 255 θέσεων. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως συμπλήρωμα ως προς 2, η μισή αριθμή είναι αρνητική, η μισή είναι θετική. Άρα θα έχω από μείον 128 έως 0 και μετά έχω από, εντάξει, 0 έως 128, συν 127. Αυτό είναι το εύρος τιμών των 8-bit. Αν πάρουμε, όπως είδαμε το πρόγραμμα, να ξαναδούμε το πρόγραμμα, την ελάχιστη τιμή, την ελάχιστη ακέραια τιμή, int minimum, την ελάχιστη ακέραια τιμή, άρα θα πάρει το μείον 128. Άρα το μείον 128, το οποίο μετά βλέπετε, το κάνει αντιστροφή, μείον χ. Αν το κάνουμε μείον μείον 128, θα καταλήξουμε πάλι σε κάτι αρνητικό. Τώρα ασφαλώς είμαστε για 8-bit και όχι για 32-bit, για λόγους απλοποίησης. Προκειμένου να βρούμε το μείον 128 τι αναπαράσταση έχει, θα χρησιμοποιήσουμε το συμπλήρωμα ως προς 2. Αρχικά θα γράψουμε το 128. Το 128
έχει, ας θυμηθούμε βασικά πιο απλά, καταρχήν την αναπαράσταση του συμπληρώματος ως προς 2. Για παράδειγμα, το συν 127 στα 8 bit έχει 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 0. Και επιθυμίζω ότι το πρώτο most significant bit είναι το ψηφίο που δείχνει το πρόσημο κιόλας. Άρα αυτός είναι ο συν 127. Ενώ αν έχουμε έναν άλλο αριθμό, για παράδειγμα έστω στην τύχη παίρνω αυτόν τον αριθμό, άμα θέλουμε να βρούμε τι αριθμός είναι, τοποθετούμε το μείον γιατί έχει το 1 μπροστά στο most significant bit, τα αναστρέφουμε όλα τα bit, ναι, και στο συμπλήρωμα στους 2 προσθέτουμε 1 και καταλήγουμε πάλι στον ίδιο αριθμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε ένα αριθμό αυτών, δηλαδή το ένα αριθμό μείον 128 για παράδειγμα, που είναι αρνητικός, αν τον αντιστρέψουμε και προσθέσουμε το ένα, πάλι καταλήγουμε στον ίδιο αριθμό. Γι' αυτό λοιπόν το μείον 128 μας καταλήγει πάλι στον ίδιο αριθμό και αυτό έχει συνέπεια να είναι αρνητικός αριθμός. Δηλαδή από αρνητικό αριθμό ξεκινήσαμε, πάλι σε αρνητικό καταλήξαμε. Γιατί οι αρνητικοί αριθμοί είναι συν ένας αριθμός από ό,τι έχουν οι θετικοί αριθμοί. Είναι από μείον 128 έως συν 127. Αυτό λοιπόν ήθελα να το χρησιμοποιήσω για να σας δείξω ότι σε ένα λειτουργικό σύστημα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μεταγλωτιστές και μάλιστα βλέπετε ότι ένας συγκεκριμένος μεταγλωτιστής, ο GCC9, δεν εμφάνισε το λάθος. Βέβαια μπορεί να μην εμφάνισε το λάθος γιατί είναι ένας αρκετά εξελιγμένος μεταγλωτιστής και έχει ενεργοποιημένες κάποιες τεχνικές βελτιστοποίησης κατά τις οποίες μία από αυτές είναι η απαλυφή τμήματων κώδικα που δεν θα ενεργοποιηθούν ποτέ. Άρα ο μεταγλωτιστής βλέπει ότι αυτό το μονοπάτι δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιηθεί αυτή η απέτηση. Να έχουμε δηλαδή και μικρότερο από το 0 και μείον χ μικρότερο από το 0. Γι' αυτό έχει ως συνέπεια να το απαλύφει. Άρα αυτό το διαγράφει βασικά. Και μένει μόνο η από κάτω η εντολή. Βέβαια μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τις βελτιστοποιήσεις του GCC, αλλά δεν θα το κάνουμε σε αυτό. Έτσι λοιπόν είδαμε τη σύνδεση που έχει ένα πρόγραμμα σε C με την αρχιτεκτονική, πως αρχιτεκτονικές επιλογές που είπαμε συμπλήρωμα προς 2 επηρεάζουν το output του προγράμματος και ενδεχομένως μας προκαλούν και κάποια απορία. Να σας πω για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με το προγραμματισμό, πάντως κατά διαστήματα και εμένα με έχουν απασχολήσει θέματα όπως σε ένα κομμάτι κώδικα, θα σας πω, σε PHP, είχα, ας ανοίξω πάλι ένα καινούριο tab, είχα μια συνθήκη που έλεγε αν η τιμή, έλεγε ας πούμε, αν η τιμή α είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής β, τότε να εκτελέσει ένα κομμάτι κώδικα, το α είχε 1,45 και το β ήταν 1,45. Και δεν εκτελούνταν αυτό το κομμάτι, αλλά δηλαδή αυτό ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε. Βέβαια, αν θέλει κανείς να προσθέσει πάλι μια απάντηση για συν 0,25, είναι ευπρόσδεκτος. Να περιμένω λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί μπορεί να μην ενεργοποιήθηκε αυτό, ενώ έχουμε ισότητα. Είχαμε ένα κομμάτι, δηλαδή έλεγε αν η μεταβλητή α, εντάξει, στην PHP βέβαια οι μεταβλητές είναι με δολάριο, αλλά για λόγους απλότητας το γράφω έτσι. Αν μια μεταβλητή, η α, μεγαλύτερη ίση του β, τότε να εκτελέσει αυτό το κομμάτι κώδικα και δεν υπήρχε εκτέλεση καθόλου. Και αυτό είχε ως συνέπεια να εμφανίζεται μια πολύ παράξενη κατάσταση. Και έχω ασχοληθεί με τέτοια bugs, παράξενα bugs, γιατί αυτά είναι bug πολύ παράξενα, δεν τα βρίσκει συχνά. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξέρετε τις αρχιτεκτονικές επιλογές που κάνουμε στον υπολογιστή μας, πώς επηρεάζουν τα προγράμματά μας. Λοιπόν,
δεν βλέπω κάποια απάντηση, οπότε θα σας πω τη λύση. Εδώ πέρα έχουμε 1,45. Βέβαια, αυτό δεν ήταν 1,45, να σας πω ότι αυτό ήταν string 1,45, ενώ αυτό ήταν float 1,45. Αυτό είχε συνέπεια, γιατί αυτό το string το έπαιρνε από τη βάση δεδομένων, όπου ήταν αποθηκευμένα ως text, ενώ αυτό το float το υπολόγιζε με κάποια μαθηματική εξίσωση. Και αυτό είχε συνέπεια, λοιπόν, η σύγκριση αυτών των δύο να μην ενεργοποιείται. Γιατί? Γιατί το float, δηλαδή η πραγματική αναπαράσταση, η αναπαράσταση μάλλον πραγματικών αριθμών μέσα σε έναν υπολογιστή, στο hardware, δεν είναι ακριβής. Δηλαδή, το 1,45 δεν θα υπάρχει ακριβώς 1,45. Μπορεί να είναι 1,44999, ένας αριθμός στην τύχη, το είπα τώρα, αλλά θα είναι πολύ κοντά στο 45, δεν θα είναι όμως ακριβώς στο 45. Γιατί σκεφτείτε ότι μέσα σε 64 bit θέλουμε να αναπαραστήσουμε πραγματικούς αριθμούς που είναι άπειροι. Άρα λοιπόν γίνονται κάποια συμβασμοί, όπως είχαμε πει στην αρχιτεκτονική υπολογιστή. Ένας από αυτούς τους συμβασμούς είναι ότι έχουμε διακριτές αναπαράσεις των πραγματικών αριθμών. Αναπαραστούμε τους αριθμούς σε συγκεκριμένα σημεία, και αν κάποιος πραγματικός αριθμός δεν πέφτει πάνω στο συγκεκριμένο σημείο, τότε βρίσκουμε το πιο κοντινό. Άρα δεν έχουμε κάθε πραγματικό αριθμό. Γι' αυτό το 1,45, εμείς μπορούμε να το εμφανίζουμε 1,45, να το κάνουμε πριν να το βλέπουμε 1,45, αλλά μέσα στον υπολογιστή έχει αποθηκευτεί με μία άλλη μορφή. Οπότε, αυτός ο αριθμός, όταν έρχεται σε αυτή τη συνθήκη, ενώ το string είναι string ξεκάθαρο, είναι 1,45, γιατί είναι 1,45, είναι 4 χαρακτήρες. Ένας χαρακτήρας στο 1, ένας χαρακτήρας στη τελίτσα, ένας χαρακτήρας στο 4, ένας χαρακτήρας στο 5. Είναι 4 χαρακτήρες, char, 4 byte, οπότε αυτό δεν έχει άλλη αναπαράσταση. Άρα συγκρίνουμε ένα string, το 1,45, με έναν αριθμό που έχει μία διαφορετική αναπαράσταση, γι' αυτό δεν ενεργοποιούταν ποτέ αυτή η συνθήκη. Και η συμβουλή προς τους προγραμματιστές είναι ποτέ μην ελέγχεται ισότητα σε πραγματικούς αριθμούς. Γιατί ενδεχομένως δεν θα μπορέσετε να την ικανοποιήσετε ποτέ την συνθήκη ίσον, αφού είπαμε ότι έχουν συγκεκριμένες διακριτές αναπαραστάσεις και δεν μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε πραγματική τιμή. Γι' αυτό λοιπόν τέτοια bug μπορεί να συνετίζεται και στον προγραμματισμό, και επειδή στο μάθημα αυτό θα κάνουμε πολύ προγραμματισμό στο εργαστήριο, σε C, καλό είναι να ξέρετε αυτά τα μυστικά που ίσως δεν σας τα έχει πει κανείς, γιατί είναι θέματα πρακτικής φύσεως που συνδέονται με το hardware και είναι από τα bug που σπάνια θα τα συναντήσετε, αλλά αν τα συναντήσετε θα σας μπερδέψουν και μπορεί επί ώρες να παιδεύεστε για μία απλή ισότητα και να μην μπορείτε να καταλάβετε γιατί ισχύει αυτή η ισότητα ή γιατί δεν ισχύει. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Αυτό ήταν το παράδοξο στο Toon's Complement. Θα συνεχίσουμε στα λειτουργικά συστήματα, όπου μαθαίνουμε Linux βασικά, Unix, FreeBSD, όλα αυτά τα λειτουργικά συστήματα που έχουν ένα παρόμοιο είδος πυρήνα. Όλοι έχουν ένα kernel, απλώς κάποιες διαφορετικές κλίσεις συστήματος, κάποιες διαφορετικές λειτουργίες έχει το Linux ως προς το FreeBSD, αλλά εν τούτης, αν ξέρετε να χρησιμοποιείτε το ένα από τα δύο, το Linux, τότε ξέρετε και FreeBSD. Θα σας δείξω λοιπόν ένα hacking incident που είχε γίνει σε server που διαχειρίζομαι εγώ το 2018 και αποφάσισα να σας το παρουσιάσω προκειμένου να έχετε μια γνώση και από sysadmin, γιατί από αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιείτε Unix και ενδεχομένως θα αποκτήσετε γνώσεις που μπορείτε, όπως με ενημερώνουν από φοιτοί μου που έχουν από φοιτητού του τμήματος που έχουν περάσει από τα λειτουργικά συστήματα, μπόρεσαν από τις γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων να εργαστούν ως διαχειριστές συστημάτων σε άλλες εταιρείες, γιατί είναι μια γνώση πολύτιμη η γνώση του Linux. Λοιπόν, ας σας πω λοιπόν από την καθημερινότητα ενός sysadmin. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου sysadmin, γιατί διαχειρίζομαι εδώ και πολλά χρόνια διακομιστές του Πανεπιστημίου. Έχω στήσει το Zafora, όπως ξέρετε, που είναι
ο φοιτητικός διακομιστής για τις εργασίες σας, έχω στήσει το Πλειάδες, την συστοιχία για τα παράλληλα συστήματα με πρόγραμμα χρονοδρομολόγησης εργασιών και ούτω καθεξής. Άρα διαχειρίζομαι την υποδομή του τμήματος από το 2010 και ασφαλώς δικά μου συστήματα από πολύ πιο παλιά. Λοιπόν, ας αυξήσω λίγο την ένταση που αναφέρουν για να δω πώς μπορώ να την αυξήσω από κάποιο σημείο. Input level, φαντάζομαι τώρα θα είναι... Θα το δώσω διάλειμμα λοιπόν, θα μιλάω λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, hacking incident. Έγινε σε σερβερ του τμήματος όταν ήταν ο ΣΥΚΤΕ βέβαια, όταν είχαμε την παλιά κατάληξη. Τώρα είμαστε EC. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε. Κάποια στιγμή λοιπόν το Φεβρουάριο του 2018, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας, γιατί ένα sysadmin θα πρέπει να ελέγχει τα συστήματά του, του servers, ότι λειτουργούν όλα σωστά και εντός των προδιαγραφών. Δεν γίνεται να στήσει ένα μηχάνημα και να το αφήσει να λειτουργεί και να μην ξαναμπεί ποτέ. Άρα, θα πρέπει, επειδή παρέχει υπηρεσίες που ενδεχομένως δεν χρειάζεται να συνδέσει με φλοιό, πρέπει να συνδέσει με το τερματικό και να βλέπει log files. Έτσι λοιπόν, εγώ συνδέθηκα και είδα ότι σε ένα μηχάνημα υπήρχε μια stray, είναι μια παράξενη τέλος πάντων διεργασία. Μια ορφανή διεργασία, κάτι τέλος πάντων που μου τράβηξε την προσοχή. Και βλέπουμε ότι προσπαθούσε, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα wget, να κατεβάσει από μία διεύθυνση λίγο παράξενη ένα αρχείο. Το οποίο βλέπετε αυτό το αρχείο, το 2 redirection dev null, σημαίνει ότι η έξοδός του, και συγκεκριμένα το κανάλι εξόδου 2, το κανάλι εξόδου 2 είναι το τυπικό σφάλμα, το standard error, θα γινόταν ανακατεύθυνση στο dev null, ενώ το κανάλι 1, που είναι η κανονική έξοδος, αυτό το διαγώνιο bus, είναι η διασωλήνωση, θα το έστελνε στο πρόγραμμα του Unix bus. Δηλαδή με αυτή την εντολή κατεβάζει κάτι από το ίντερνετ και αυτόματα το εκτελεί. Και το dev null, αυτό εδώ πέρα, σημαίνει να μην εμφανιστεί καμία ενημέρωση προς το διαχειριστή, είτε εκτελέστηκε σωστά, είτε εκτελέστηκε λαθασμένα. Άρα αυτό κατεβάζει ένα πρόγραμμα και το εκτελεί. Αυτή η διεργασία έχει ξεκινήσει το πρωί και προσπάθησα να κατεβάσω αυτό το πρόγραμμα, αλλά το site είχε πέσει. Γιατί ξέρετε, οι hackers ανοίγουν ένα site για λίγες ώρες, μπορεί και κάποιες μέρες. Μετά όμως λαμβάνουν οι hosting providers μηνύματα takedown κτλ. Και το κατεβάζουν το site. Σκότωσα λοιπόν τη διεργασία και μετά από λίγο όμως, μετά από καμιά ώρα, είδα ότι πάλι ξεκίνησε. Τότε κατάλαβα ότι ξεκινούσε με κάποιον αυτοματοποιημένο τρόπο. Είχε λοιπόν εγκαθιδρύσει την παρουσία του ο hacker χρησιμοποιώντας ένα script που είχε βάλει μέσα στο cron. Το cron είναι σε κάθε Linux Unix σύστημα όπου επιτρέπει την περιοδική εκτέλεση διεργασιών. Και συγκεκριμένα είδα μέσα στο cron ότι υπήρχε αυτή η γραμμή που σημαίνει όταν ξεκινάει η ώρα και 0, κάθε ώρα, κάθε μέρα της εβδομάδας, κάθε μήνα και τα λοιπά, να εκτελεί αυτό το wget. Έβαλα ένα comment και ψάξα όλα τα log files. Να σας πω ότι θα πρέπει να κρατάτε log files στους servers που διαχειρίζετε και στο πανεπιστήμιο έχω δημιουργήσει ένα κεντρικό server που δέχεται remote syslogin από όλα τα μηχανήματα, οπότε όλοι οι υπολογιστές στέλνουν log files στο κεντρικό log server. Άρα λοιπόν ακόμα και στις περίπτωση που μπει σε κάποιο περιφερειακό μηχάνημα κάποιος hacker, τα log file θα έχουν ήδη σταλεί στο κεντρικό server, όπου εκεί εγώ κοιτάω τα κεντρικά logs. Κοιτάω γιατί τα υπόλοιπα μπορούν να διαγραφούν. Δηλαδή κάποιος αν μπει στο Zafora και σβήσει το log file, εκτός από το Zafora, αυτόματα στέλνεται οποιαδήποτε καταχώρηση και στο κεντρικό log server του τμήματος, όπου εγώ εκεί κοιτάω, το κεντρικό log server. Και βλέπω και πώς κατανύμονται και επιθέσεις, γιατί έρχονται συνεχώς μηνύματα από διάφορους υπολογιστές. Έψαξα τα log file για παράξενη συμπεριφορά. Και είχα για 40 μέρες, τώρα το έχω αυξήσει στους 2 μήνες. Τότε βέβαια είχα 40 μέρες, γιατί έχουν ένα μεγάλο όγκο αρχείων. Βέβαια αυξήθηκε η χωρητικά του δίσκου, γι' αυτό και έχει αυξηθεί
και το retention period, όπως λέμε, δηλαδή η περίοδος που κρατάμε τα log file. Βρήκα μια καταχώρηση λοιπόν τον Ιανουάριο ότι είχε εκτελεστεί μια εντολή sudo. Βλέπετε εδώ, sudo είναι super user do και είχε καταγραφεί. Και υπήρχε λάθος στη ρύθμιση και του είχε δώσει πρόσβαση διαχειριστή, γιατί το sudo σημαίνει εκτέλεσε κάτι ως διαχειριστής. Εκτέλεσε κάτι ως root του συστήματος, χωρίς κωδικό κιόλας. Και αυτό είχε ως συνέπεια να αποκτήσει πρόσβαση διαχειριστή και να μπορεί να εγκαταστήσει ό,τι πρόγραμμα θέλει. Στη συνέχεια είδα ότι το αρχείο είχε ημερομηνία δημιουργίας 22 πρώτου, άρα είχε μπει 12 πρώτου, για 10 μέρες κοιτούσε το σύστημα, στις 22 πρώτου μπόρεσε και τοποθέτησε, που λέμε established present, δηλαδή τοποθέτησε αρχείο για μόνιμη σύνδεση στο μηχάνημα, δηλαδή ακόμα και σε περίπτωση που όπως εγώ σκότωσα τη διεργασία ή γινόταν reboot, να μπορούσε να ξεκινήσει αυτόματα πάλι αυτό το backdoor, το κανάλι που επιτρέπει σύνδεση πίσω από firewall, και έψαξα το σύστημα για τροποποιημένα binaries, γιατί όταν μπει κάποιος hacker μερικές φορές αντικαθιστά κάποια εκτελέσιμα, κάποιες βασικές εντολές, για παράδειγμα το compiler, με ένα δικό του compiler που μπορεί να βάζει Trojan κώδικα σε κάθε εκτέλεση. Και χρησιμοποίησα το FreeBSD, έχει το πρόγραμμα το IDS. Χρησιμοποίησα λοιπόν το πρόγραμμα FreeBSD Update IDS, είναι Intrusion Detection System. Το έκανα inspect. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, άρα δεν είχε τροποποιήσει κάποιο binary. Μετά έψαξα όλο το file system για νέα αρχεία, όπου είδα δύο core files. Core files είναι ένα αρχείο το οποίο έχει το dump της μνήμης στη στιγμή που δημιουργήθηκε κάποια προβληματική συμπεριφορά. Δηλαδή όταν εκτελέσουμε κάτι και δυσλειτουργήσει, αν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα, θα εμφανίσει ας πούμε segmentation fault, core dumped. Δηλαδή αποθηκεύω όλη τη μνήμη της διεργασίας σε ένα αρχείο προκειμένου κάποιος να κάνει debugging με αυτό το αρχείο. Και τα core files χρησιμοποιούνται για debugging. Έτσι λοιπόν, μέσα στα core files, που είναι αποτύπωμα της μνήμης στη δεδομένη χρονική στιγμή που δημιουργήθηκε δυσλειτουργία στη διεργασία, μπορεί κάποιος να εκμεύσει πληροφορίες. Αυτά είναι τα ψηφιακά ίχνη που λέμε. Ξέρετε, στον υπολογιστή μας σε πολλά σημεία αφήνουμε ψηφιακά ίχνη, οπότε κάποιος ερευνητής κοιτάει αυτά τα ψηφιακά ίχνη. Οπότε βρήκα αυτά τα δύο αρχεία που ήταν τα ψηφιακά ίχνη. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Strings, το οποίο σου εκτυπώνει, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα αλφαριθμητικά ενός προγράμματος, όχι το διαδικό κώδικα, δηλαδή τις λέξεις, ονόματα κτλ., βρήκα την IP του. Δηλαδή μέσα σε αυτό το wget που ήταν η αποτύπωση της μνήμης, μπόρεσα και βρήκα την IP, αυτή τη συγκεκριμένη IP και κάποιες άλλες μεταβλητές. Αυτή η IP ανήκε, γιατί τότε το 2018 ανήκεται, τώρα δεν ξέρω αν ανήκει ακόμα, γιατί ξέρετε τα IP ranges δεν είναι μόνιμα, δηλαδή το ότι ανήκε σε ένα provider στις Σεϊχέλες, στον ISP FlokiNet, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα και τώρα. Γιατί οι providers αγοράζουν, βασικά νοικιάζουν διευθύνσεις IP μετά όταν δεν χρειάζονται, τις δίνουν σε άλλους κτλ. Εκείνη την εποχή λοιπόν ήταν στο FlokiNet, ο οποίος πουλούσε virtual private servers, δηλαδή εικονικά συστήματα που ο καθένας μπορεί να στήσει ένα δικό του λειτουργικό σύστημα και να κάνει από εκεί επιθέσεις. Άρα κάποιος hacker μπήκε, αγόρασε ενδεχομένως, συνήθως και με 5 ευρώ το μήνα βρίσκεις, με 5 ευρώ αγόρασε ένα λειτουργικό σύστημα που έστεισε τα εργαλεία του για επίθεση και μου έκανε επίθεση, όπως και όχι σε μένα, σε πολύ κόσμο έκανε επίθεση και μπόρεσε και μπήκε, και μπόρεσα και κατέβασα το πρόγραμμα αυτό που ήθελε να εκτελέσει μέσω του Onion Plus, όπως βλέπετε, το οποίο αυτό είναι ένα bash script. Πιο σύνθετο, αρκετά πιο σύνθετο από αυτά που συνήθως εμείς θα υλοποιήσουμε στο εργαστήριο, αλλά έχει ίδιες δομές, δηλαδή έχει ας πούμε το for loop, βλέπουμε. Έχει εντολές, όπως βλέπετε εδώ, cron tab, kill, process kill, διαχείριση διεργασιών, εκτέλεση, βλέπετε εδώ, για 64-bit bit. Το θέμα ήταν γιατί δεν ολοκληρώθηκε η επίθεση. Προσπαθούσε να μπει, αλλά επειδή το λειτουργικό μου σύστημα του server και σε κάθε server που συνοεί είναι FreeBSD,
ενώ οι περισσότεροι hackers ασχολούνται με Linux και έχουν προγράμματα για Linux, αυτό δηλαδή το 8664, αυτό το πρόγραμμα, το SSID, SSHD, είναι ο δαίμονας για SSH συνδέσεις για Linux, οπότε δεν μπορεί να εκτελεστεί στο FreeBSD. Και γι' αυτό λοιπόν τελικά πετούσε core dump το πρόγραμμα. Ξέρετε, το FreeBSD είναι βέβαια ένα πολύ σταθερό στιβαρό λειτουργικό σύστημα που έχει για server, αλλά επειδή έχει περισσότερη ασφάλεια, θεωρώ, από το Linux, είναι πιο δύσκολο κάποιος να το χτυπήσει και να μπει μέσα, να ολοκληρώσει με επιτυχία 100% την επίθεσή του. Αν ήταν μηχάνημα Linux, θα είχε καταφέρει να κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά επειδή ήταν FreeBSD, δεν μπορούσε να εκτελέσει τα εργαλεία του. Και επειδή όλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα, ξέρετε, πατάει ένα κουμπί και κάνει επιθέσεις σε διάφορα ranges, είχε ως συνέπεια να μην μπαίνει μέσα να δει ότι είναι FreeBSD. Οπότε θεωρούσε ότι όλα είναι Linux. Ασφαλώς καταφέρνει και μπαίνει σε Linux μηχανήματα, αλλά σε FreeBSD η εμπειρία μου έχει δείξει, εδώ όπως σας έχω πει εγώ από τη δεκαετία του 90 που είμαι διαχειριστής, σε FreeBSD ποτέ δεν ολοκληρώνει την επίθεση. Μπορεί να καταφέρει να μπει μέσα γιατί είναι εξωτερικά παρόμοιο με το Linux, αλλά μέσα μετά τα εκτελέσιμα δεν λειτουργούν. Το hacking script είναι αυτό, όπως βλέπετε, και είχε ως συνέπεια αυτό το SSHD είναι ο δαίμονας απομακρυσμένης σύνδεσης SSH, οπότε ενδεχομένως θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον server SSHD του συστήματος του ίδιου με ένα δικό του, οπότε να κλέβει κωδικούς. Δηλαδή εγώ θα συνδεόμουν στο SSHD, θα έμπαινα βέβαια κανονικά γιατί έχει παρόμοια λειτουργία, αλλά θα έστελνε ταυτόχρονα τον κωδικό μου σε αυτόν, το hacker. Και αυτός θα μάζευε κωδικούς, οπότε ενδεχομένως αυτούς τους κωδικούς θα τους χρησιμοποιούσε για να χτυπήσει άλλα παρόμοια γειτονικά μηχανήματα, γιατί πολλοί έχουν τους ίδιους κωδικούς. Δηλαδή έχουν τον ίδιο username και password και μπορεί κάποιος να καταφέρει να εισβάλλει. Λοιπόν, άρα κατεβάζει SSH binary, το κάνει εκτελέσιμο, απενεργοποιεί την ηλεκτρονική επικοινωνία, αλλάζει το crontab, εκτελεί αρχικά για 64 bits, συνέχεια 32 bit και αλλάζει κάποιες μεταβλητές του συστήματος. Τώρα, από πού μπήκε ο hacker, επειδή εκτελεί κάποιες υπηρεσίες, λογικά είναι οτιδήποτε εκτελεί μια υπηρεσία. Με το Zafora έχει υπηρεσία SSH. Κάποιος μπορεί να τη χτυπήσει το SSH. Βέβαια δεν έχει γνωστό bug, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί ένα zero day bug. Δηλαδή μια ευπάθεια τελευταία στιγμή. Έχει υπηρεσία, για παράδειγμα, web server, Apache, PHP. Δεν έχει γνωστό bug από ό,τι ξέρω, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί και να μπει. Άρα να ξέρετε ότι οτιδήποτε υπηρεσία προσφέρεται κάπου, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Είναι, όπως λέμε στην ασφάλεια υπολογιστών, δυνητική ευπάθεια. Δεν σημαίνει ότι θα μπει από εκεί, αλλά από τη στιγμή που ανοίγεις μια πόρτα, είναι με κάποια μικρή πιθανότητα βέβαια, αν είναι ενημερωμένο το σύστημα, τρόπος να μπει. Εγώ πιστεύω ότι μπήκε μέσω από κάποιο script σε web σελίδα όπως το PHP MyAdmin, το οποίο βέβαια επειδή δεν το είχα αναπτύξει εγώ, το είχα καταστήσει, αλλά δεν το είχα ελέξει, δεν είχα κάνει security auditing, είχε ως συνέπεια να έχει κάποια ευπάθεια και να μπει από εκεί και να αποκτήσει πρόσβαση. Το συμπέρασμα ήταν επειδή στόχευε Linux συστήματα, είχε ως συνέπεια να μην καταφέρει να υλοποιήσει την επίθεσή του. Γιατί εγώ είχα FreeBSD και έχω, και το Zafora είναι FreeBSD και άλλοι servers είναι FreeBSD. Βέβαια έχω και Linux server όπως το Pleiades που έχετε πρόσβαση κι εσείς, αλλά αυτά είναι προστατευμένα όλα τα μηχανήματα πίσω από firewall που έχει FreeBSD. Η επίθεση λοιπόν ήταν αυτοματοποιημένη, όπως λέμε script kiddie, δηλαδή κάποιος που πατούσε ένα κουμπί και λειτουργούσε και έκανε την επίθεση χωρίς να έχει έλεγχο, απλώς χωρίς να έχει εξειδικευμένο έλεγχο, απλώς πατούσε ένα κουμπί, κάνει επίθεση. Αν λειτουργήσει, είναι pass-fail. Λειτουργήσε, άρα ήταν Linux, είχε ευπάθεια και τα λοιπά. Δεν λειτουργήσε, μπορεί να ήταν FreeBSD ή κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα. Και υπήρχαν ίχνη, ψηφιακά ίχνη. Πώς λοιπόν διόρθωσα, γιατί το θέμα είναι, όταν γίνεται κάτι, δεν πρέπει να το καλύπτεις και να λες «ΟΚ, θα συνεχίσω τη μέρα μου». Για παράδειγμα, μπήκε κάποιος σε ένα σερβερ. Δεν πρέπει να πεις
π.χ. α, κάνω format και τέλειωσε, πρέπει να γίνει αυτό που είναι ένα post-analysis. Ξέρετε, όπως υπάρχει και η τηλεοπτική σειρά που, με τα αεροπλάνα που πέφτουν, που το πιο σημαντικό είναι το post-analysis, γιατί έπεσε κάτι. Γιατί αν έγινε μια φορά, σίγουρα θα ξαναγίνει. Άρα λοιπόν εγώ, ότι όταν βρίσκω ένα σφάλμα, δεν το καλύπτω και λέω και πάμε παρακάτω. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες που χρησιμοποίησα την αυτοματοποιημένη μεταφορά της βαθμολογίας από το iGrades, το πρόγραμμα, το βαθμολόγιο το δικό μου, στο ClassWeb για να μπουν οι βαθμοί σας, διαπιστώθηκε σε μια φοιτήτρια ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. Δηλαδή, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν τους σωστούς βαθμούς, τη φοιτήτρια αυτή το πρόγραμμά μου την έκοψε, ενώ περνούσε. Και η ίδια φοιτήτρια με ενημέρωσε, μου στείλε mail, μα εδώ περνάω και γιατί μπήκε βαθμολογία που κόπηκα. Ενώ δεν έπρεπε να κοπεί. Και εγώ αμέσως το διαπίστωσα, ναι, έπρεπε να έχει περάσει κτλ. Και άρχισα να κοιτάω κώδικα. Να κοιτάω το σύστημα το iGrade, πού δυσλειτουργήσε. Και ασχολήθηκα αρκετές ώρες με αυτό. Μέχρι να βρω τι έφταιγε. Γιατί θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω τη βαθμολογία, την κοπέλα τη βαθμολογία 6,5 όσο είχε πάρει. Και να πω, OK, ρυθμίστηκε. Αλλά επειδή σκέφτηκα, συνέβη και σε ένα άτομο. Βέβαια, συνέβη και ένα άτομο από το 2010 που λειτουργεί. Δηλαδή, έχω στείλει βαθμολογίες για, αν πούμε, 300 άτομα τη χρονιά. Επί 10 χρόνια, πες 3.000 βαθμολογίες. Εντάξει, είναι ένα, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι overestimated, αλλά είναι χιλιάδες πάντως, σίγουρα εκατοντάδες. Και μόνο σε ένα άτομο παρουσίασε αυτό το bug. Και γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αυτό το bug. Τελικά, ύστερα από πολλές ώρες βρήκα το bug, ήταν μια τόσο extreme κατάσταση, ένα state που δεν φαινόταν με την πρώτη, τελικά διορθώθηκε και δεν θα ξανεφανιστεί αυτό το bug. Αλλά από αυτή την εμπειρία μου, θα ήθελα να καταλάβετε πρώτον, ότι bug υπάρχουν παντού. Σας λέω, εγώ είχα αυτό το πρόγραμμα, το iGrades, από το 2010. Λειτουργεί αψεγάδιαστα συνέχεια. Μια φορά όμως, στους τόσους εκατοντάδες φοιτητές, δυσλειτουργήσε. Γιατί υπήρχε ένα κομμάτι κώδικα που εκτελέστηκε εκείνη τη στιγμή και ενδεχομένως έκανε αυτή τη δυσλειτουργία. Οπότε το διόρθωσα. Άρα bugs υπάρχουν παντού. Και όταν βρίσκεται κάποιο bug, δεν πρέπει να το καλύπτετε. Θα πρέπει να δαπανίσετε χρόνο να το διορθώσετε, γιατί αν συνέβη και μια φορά, μπορεί να ξανασυμβεί. Και μπορεί από εκεί ενδεχομένως, από ένα τέτοιο bug, να βρει κάποιος και κάποια κερκόποτα για θέμα ασφάλειας μετά, να κάνει και άλλα πράγματα. Τώρα, μία ερώτηση στο chat σχετικά με πώς αλλάζουν τη διεύθυνση IP. Αν και είναι θέμα ασφάλειας, απλώς να σας πω, επειδή ασχολούμαι με την ασφάλεια, ως χόμπι και παλιά ήταν και σε κάποιες εταιρείες ως ελεύθερος επαγγελματίας όταν ήμουν στο παρελθόν. Λοιπόν, σχετικά με το πώς αλλάζουν IP, όπως είδατε, μπορεί κάποιος να νοικιάσει ένα virtual private server με λίγα δολάρια, κάνα μήνα. Δηλαδή κάποιος και εσείς μπορείτε με 5 δολάρια να νοικιάσετε κάποιο virtual server, στείνετε δικό σας λειτουργικό σύστημα, συνήθως Linux που έχει πολλά αυτοματοποιημένα εργαλεία επίθεσης, π.χ. και το Kali μπορείτε να βάλετε, Kali Linux, και αυτό από το virtual private server μετά κάνετε επιθέσεις. Κάποια στιγμή βέβαια θα παραπονηθεί ο κόσμος στην εταιρεία και θα σας κλείσουν το VPS, εντάξει, εσείς μπορείτε να πάτε σε άλλο VPS. Άρα πρώτον είναι με το VPS. Δεύτερον, με VPN σύνδεση. Δηλαδή υπάρχουν πάροχοι, δεν αναφέρουμε στα δωρεάν VPN, ενώ στα πληρωμής. Δηλαδή μπορεί να δώσεις ένα ποσό, για παράδειγμα 40 ευρώ το χρόνο, 50 ευρώ το χρόνο, και να σου δώσει ένα πρόγραμμα, ή OpenVPN ή κάτι άλλο, που να φαίνεται η IP του παρόχου. Και κυρίως αυτό το κάνουν αν θέλει κάποιος να κατεβάσει ταινίες και να μην φαίνεται η IP του. Αν θέλει να δει Netflix από άλλη χώρα, δηλαδή μπορεί να σου. Οι πάροχοι συνήθως έχουν σε κάθε χώρα. Υπάρχει που πουλάνε VPN σε κάθε χώρα σερβερ και μπορείς εσύ να πεις θέλω μια IP Αμερικής για παράδειγμα, μια IP Γαλλίας για να δω Netflix από άλλη χώρα γιατί δεν είναι διαθέσιμο σε μένα. Άρα μπορεί VPN. Και το τρίτο είναι να κάνεις hacking σε ένα μηχάνημα και από εκεί μετά να φαίνεται αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή να εσύ κάνεις ένα μηχάνημα α μπαίνεις και μετά από αυτό το μηχάνημα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και να φαίνεται αυτό το μηχάνημα και αυτό να έχει το πρόβλημα. Βέβαια το πιο σημαντικό όπως είδατε είναι τα ψηφιακά ίχνη. Δεν πρέπει να αφήνει κάποιος ψηφιακά ίχνη αν ασχολείται με τέτοια θέματα.
Λοιπόν, απλώς να σας πω, εγώ απενεργοποίησα το Chrome όπως βλέπετε και έβαλα κώδικα που αυτόματα κόβει τις IP, γι' αυτό σας έχω πει και στο ARC, αν κάνετε 3 ή παραπάνω φορές λάθος login, τότε γίνεται ban η IP. Βέβαια, έχει whitelist το UWMGR, δηλαδή 83.2.12.19, αυτό το υποδίκτυο, 83.2.12.16, 83.2.12.17. Είναι τα τρία βασικά υποδίκτυα του πανεπιστημίου μας και του τμήματός μας. Οπότε αυτά δεν γίνονται ban ποτέ. Μπορεί να κάνετε όσες φορές λάθος θέλετε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πάει κάποιος από το πανεπιστήμιο και θα κάνει συνεχώς hacking στα μηχανήματα, γιατί καταγράφονται οι συνδέσεις από το κεντρικό διαχειριστή. Λοιπόν, έχω όπως βλέπετε γράψει κώδικα στο web server όπου μόλις κάποιος κάνει επίθεση, για παράδειγμα κάποιος εδώ προσπαθεί να εκτελέσει το phpMyAdmin. Τόσο ότι στέλνει το 404, καταγράφεται η IP του ότι έκανε επίθεση και μετά βλέπετε το fail to ban που το έχω ρυθμίσει κατάλληλα. Αυτόματα λέει fail to ban, έκανε κάποιος host λάθος πρόσβαση 5 φορές στο website και αυτόματα έγινε ban. Βλέπετε ότι γίνεται ban αυτή η IP μετά από 5 προσπάθειες. Έχω δηλαδή φτιάξει ειδική διαδικασία στο web server που να συνδέεται με το firewall και να ενημερώνει το firewall όταν γίνονται λάθος επιθέσεις για να κόβει τα αυτόματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται εγώ τώρα να κοιτάω το log file να δω όποιος κάνει επιθέσεις. Αυτά λειτουργούν συνεχώς. Και αυτό έχει ως συνέπεια όποιος κάνει λάθος προσπάθειες ή λάθος login να αυτόματα να γίνει ban η IP. Και monitor the log file. Τώρα και στο web server έκανα κάποια fixes, άλλαξα τα paths, απενεργοποίησα τμήματα του εργαλείου αυτού που χρησιμοποιούσα το phpMyAdmin που δεν χρειάζονταν. Αυτόματα έχω δημιουργήσει και θα σας δείξω όταν ξεκινήσουμε τα shell scripts, σκριπτάκια που έχω εγώ συντάξει και αυτά έχουν συνέπεια να αυτοματοποιούν πάρα πολλές διαδικασίες. Μία από αυτές είναι, όπως είδατε, το fail to ban, να κόβει IP. Αλλά και άλλες διαδικασίες να κάνουν έλεγχο του συστήματος, να ελέγχουν τις ανοιχτές πόρτες, ανοιχτές διεργασίες. Αυτά κατά διαστήματα θα σας τα δείχνω για να βλέπετε πώς τα scripts συνδέονται με πραγματικά σενάρια από τη ζωή ενός sysadmin, να το πω έτσι. Create a different user, ξεχωριστός χρήστης ασφαλώς. Έχουμε αυτή η τμηματοποίηση ξεχωριστού χρήστη ανά υπηρεσία είναι κάτι πολύ καλό, γιατί επιτρέπει το εξής, κάποιος αν μπει σε μια υπηρεσία να μην μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω εκτός από αυτά που του περιορίζει ο λογαριασμός του. Λοιπόν, αυτό ήταν το hacking. Συνεχώς πάντως να ξέρετε γίνεται hacking, δηλαδή αν σας ανοίξω το log file και τώρα που μιλάμε συνεχώς δέχεται το ARC για παράδειγμα που είναι το βασικό website, συνεχώς δέχεται επιθέσεις. Λοιπόν, να σας ανοίξω λίγο το εργαστηριακό φυλάδιο το 2, το οποίο το είδατε βέβαια την προηγούμενη φορά. Σε αυτό θα δούμε θέματα σχετικά με το shell scripting του Windows. Υπενθυμίζω ότι στο CMD γράφουμε τα σκρυπτάκια μας. Όπως είδατε, εκτός από το Notepad, δηλαδή το Notepad το κλασικό, που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σκρυπτάκι, αρκεί βέβαια να το αποθηκεύσετε ως το όνομα .cmd, αλλά μέσα σε διπλά εισαγωγικά, προκειμένου να μην μπει η αυτόματη κατάληξη txt, για να αναγνωρίζετε λοιπόν ότι είναι cmd. Υπάρχει, εκτός από το Notepad, και το Notepad syncin. Αυτό. Να κλείσουμε λίγο αυτά τα κομμάτια κώδικα. Το Notepad syncin, δηλαδή όπως ακούγεται και από το όνομα, είναι μια ενισχυμένη έκδοση του Notepad. Καταρχήν είναι κείμενο. Γράφουμε καθαρό κείμενο, χωρίς μορφοποίηση, δεν μας νοιάζει μορφοποίηση. Απλώς έχει πάρα πολλά έξτρα εργαλεία. Π.χ. κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση ANSI, UTF, μετατροπές κωδικοποίησης, search and replace κτλ. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί προγραμματιστές, μαζί με άλλα εργαλεία βέβαια, όχι, δεν είναι το μοναδικό, απλώς είναι το πιο light, να το πω έτσι. Φορτώνει σε DT αμέσως, σε οποιοδήποτε υπολογιστή. Ενώ τα άλλα, π.χ. Visual Studio Code, πολύ καλό, αλλά πολύ μεγαλύτερο
σε όγκο και σε απαιτήσεις, Eclipse, NetBeans και ούτω καθεξής. Το entry level είναι το Notepad Sin-Sin. Μόλις φτάσετε στο Notepad Sin-Sin και δείτε πια ότι δεν σας καλύπτει σε κάποια πράγματα, τότε πηγαίνετε σε κάτι πιο σύνθετο. Αλλά όλοι ξεκινάνε πάντα από το entry level που είναι το Notepad Sin-Sin, που είναι ελεύθερο και μπορείτε να το κατεβάσετε. Αν ψάξετε Notepad Sin-Sin, το βρίσκετε εύκολα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε λοιπόν για scripting σε Windows. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα, στο τέλος της δεύτερης ώρας, παρατέταρτο, γιατί θα πρέπει παραπέντε να αφήσουμε την αίθουσα για τον συνάδελφο, θα έχουμε quiz, quiz ορατήσεων πάνω στη θεωρία. Οπότε θα πρέπει να έχετε πρόχειρους τους κωδικούς σας στο ARC. Να μην σας πω να έχετε ήδη κάνει login στο ARC, δηλαδή σε κάνα μισάωρο να έχετε ήδη συνδεθεί στο ARC, για να μην χάσετε χρόνο, γιατί θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στο παιχνίδι. Και όποιος δεν προλάβει, απλώς δεν θα παίξει αυτή τη φορά, θα μπορέσει κάποια άλλη φορά βέβαια να παίξει. Ενώ, να σας πω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ενεργοποιηθεί και το iLottery. Θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα δείτε ένα παιχνίδι. Θα δείτε ένα quiz γνώσεων όπου θα επιτρέψει κάποιον από εσάς, ή μάλλον τρεις από εσάς, να αποκτήσουν βαθμολογία με βάση τις γνώσεις τους και, και την προετοιμασία που έχουν κάνει για το σημερινό μάθημα. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν διαβάσει τις διαλέξεις 1 και 2. Στο εργαστήριο αυτό βλέπετε θέματα σχετικά με το scripting, delay expansion, set local κτλ. Είχαμε 2 full ώρες την Πέμπτη, όπου έγινε η πλήρη ανάλυση του εργαστηρίου μαζί με θέματα. Σας έχω πει ότι το εργαστήριο της Πέμπτης δεν μαγνητοσκοπείται, δεν καταγράφεται, δεν ανεβαίνει στο YouTube, οπότε θα πρέπει να συνδέεστε για να βλέπετε το και να ακούτε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα υπάρχουν. Και με βάση τα εργαστηριακά φυλάδια 1 και 2, την Πέμπτη θα πρέπει πάλι να συνδεθείτε για την πρώτη εξέταση MPS, Minimum Programming Skills, όπου θα πρέπει να επιλύσετε, να δημιουργήσετε κάποιο πρόγραμμα στο χρόνο που θα σας δώσουμε. Λοιπόν, δουλέψτε αυτά τα εργαστήρια και δείτε και το συνοδευτικό υλικό στο YouTube, όπως και το θεωρητικό υπόβαθρο, προκειμένου να μην έχετε κενά. Υπάρχει η επίλυση του εργαστηρίου στο YouTube, υπενθυμίζω, στο κανάλι μου, youtube.com/mdasig. Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματα για το εργαστηριακό φυλάδιο και πριν κλείσουμε ήθελα να σας δείξω κομμάτια από ένα βίντεο. Λοιπόν, θα σας πω εντάχει, είναι ένα κοριτσάκι όπου μικρής ηλικίας, όπου δείχνει τις γνώσεις του στο Unix. Και λέει για μια πλάκα που θα κάνει στον υπολογιστή του, στον υπολογιστή του πατέρα της, και θα συνδεθεί με Shell. Και έχει καταστρώσει ένα σχέδιο, ανοίγει τον υπολογιστή της, έχει Raspberry Pi. Το Raspberry είναι ένας μικρός υπολογιστής, σαν ένα κινητό τηλέφωνο, το πω έτσι, single board computer, που έχει επεξεργαστεί ARM, Linux, και μπορείς να το χρησιμοποιείς για προγραμματισμό, να κάνεις διάφορα άλλα πράγματα. Και συνδέεις μια οθόνη και ένα προλόγιο και ένα mouse και έχεις ένα full λειτουργικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, συνδέεται από το Raspberry, εδώ εκτελεί την εντολή SSH, συνδέεται με SSH στο server του πατέρα της, όπου ξέρει τον κωδικό, ενδεχομένως μέσω κοινωνικής μηχανικής το έχει μάθει, social engineering, και είδατε, λέει, με το Lego έχει κάποια σχέση ο κωδικός, κατάφερε και βρήκε τον κωδικό του πατέρα της. Στη συνέχεια μπήκε μέσα, βγήκε το τερματικό, το σύμβολο του τερματικού, όπου θα δώσει την εντολή για να δει τις διεργασίες. Έκανε who και βλέπει τις διάφορες συνδέσεις. Στη συνέχεια, εδώ βλέπετε τις διεργασίες, προσέσεις. Βλέπετε εδώ. Αυτό θα δούμε στην διαχείριση διεργασιών, στο τερματικό. Και βρήκε τη διεργασία που ο πατέρας της εκτελεί το Sublime Text, ένα κειμενογράφο. Είναι ένας άλλος, όπως είναι το Notepad Sin-Sin, υπάρχει το Sublime Editor. Και αφού βρει το Process ID, το βρήκε,
σημειώνει τα νούμερα, η πρώτη στήλη είναι το process ID, είναι ο μοναδικός αριθμός, το μοναδικό ID μιας διεργασίας. Η κάθε διεργασία έχει ένα μοναδικό ID όπως θα δούμε στη θεωρία. Και πήρε την κάμερα ο αδερφός της, πάει και δείχνει τον πατέρα της και η κοπέλα τι κάνει, εκτελεί μια εντολή που τερματίζει αυτή τη διεργασία. Να το βάλουμε λίγο να παίζει σε βίντεο. Τερματίζει η διεργασία, τρέχει και ο μικρός και αυτό έχει ως συνέπεια να κάνει kill και να χάσει ο πατέρας της τη δουλειά που έγραφε. Φαντάζομαι για να έχει κόρη που ασχολείται με hacking, θα backup θα έπαιρνε τουλάχιστον. Και το πονηρό σχέδιο δούλεψε. Και εγώ θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα το βίντεο, για να σας δείξω ότι αυτά που εμείς θα κάνουμε στο Linux, στο Unix, κάποια άτομα τα έχουν σε μικρότερη ηλικία, έχουν πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση από πολλούς από εσάς. Και δεδομένου ότι χρειάζεται να ξέρετε και Unix και τερματικό κτλ, θα πρέπει να επενδύσετε και μόνοι σας χρόνο, προκειμένου να καταφέρετε να φτάσετε σε ένα αρκετά εξειδικευμένο επίπεδο. Βέβαια, σε πρώτη φάση θα πρέπει να υλοποιήσετε τα εργαστήρια, να παρακολουθήσετε το μάθημα ανελιπώς, ώστε να μην έχετε κενά. Και μετά να ψάξετε και μόνοι σας, να στήσετε π.χ. Linux στο σύστημά σας, στο δικό σας υπολογιστή, και όχι σε Virtual Machine, να το δείτε και σε Virtual Machine, αλλά να το κάνετε και ένα real, σε ένα άλλο partition, σε ένα άλλο δίσκο. Να δείτε πώς στείνετε λειτουργικό σύστημα, να φτιάξετε ένα server ενδεχομένως. Δηλαδή, όλοι σπίτι μας θέλουμε ενδεχομένως να ανταλλάσσουμε εύκολα αρχεία ο ένας με το διπλανό του σε ένα σπίτι. Μπορείτε να πάρετε ένα Raspberry με 45 ευρώ, να του βάλετε μια κάρτα SD, ένα φλασάκι και να μπορείτε με ένα Samba server να ανταλλάσσετε εύκολα αρχεία ή να κάνετε ένα δικτυακό εκτυπωτή. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθείτε, να το ψάξετε λίγο και με αυτό. Λοιπόν, και στο τελευταίο λεπτό να σας δείξω, υπάρχει μια ταινία στο YouTube πάρα πολύ ωραία, The KGB, The Computer and Me, όπου έχει εικόνες. Αυτή η ταινία βασικά είναι μια πραγματική ιστορία της δεκαετίας του 80, σαν ντοκιμαντέρ είναι, όπου δείχνει πως κάποιος ερευνητής σε ένα πανεπιστήμιο κάπου ανακάλυψε ότι κάποιος hacker έμπαινε από την Ανατολική Γερμανία που είχε σχέση με την KGB και χρησιμοποιούσε πόρους του λειτουργικού συστήματος. Είναι ίσως το πρώτο σοβαρό hacking, είναι πραγματικό γεγονός. Θα δείτε, για παράδειγμα, εικόνες από τα λειτουργικά συστήματα εκείνης εποχής, πώς γίνεται η σύνδεση. Βλέπετε θέματα καλωδίωση που προσπαθούσαν να βρουν το hacker. Σας εξηγεί θέματα ασφάλειας και πώς συνδέονται οι υπολογιστές. Είναι εύπεπτο υλικό, δεν θα δείτε έννοιες που δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε. Είναι μία ώρα ντοκιμαντέρ για το πώς έγινε, βλέπετε εδώ, λειτουργικό σύστημα που έκανε login. Και please login και τα λοιπά. Και είναι μια ιστορία όπου πραγματική που έδειξε, που ήταν το πρώτο hacking και πώς βρήκανε το hacker. Ότι δείχνει και όλες και την, από τα ψηφιακά ίχνη πώς μπόρεσαν να τον ακολουθήσουν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι δεκαετιών, βασικά ντοκιμαντέρ όπως σας είπα, αλλά το έχουν υλοποιήσει με τους πραγματικούς συντελεστές, θα σας κρατήσει, πιστεύω, το ενδιαφέρον. Κάποιος που του αρέσει καταρχήν η ασφάλεια, μπορεί να δει εδώ τι έγινε. Κάποιος που του αρέσει να βλέπει και πώς ήταν τα λειτουργικά συστήματα και υπολογιστές μιας άλλης εποχής, και από εδώ μπορεί να αντλήσει εικόνες. Και γενικότερα η ανάλυση σίγουρα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε μια άλλη εποχή, που ήταν και η εποχή του ψυχρού πολέμου τότε. Ήταν Ανατολική Γερμανία και ο δυτικός κόσμος. Λοιπόν, η ταινία πάντως, ξαναλέω, λέγεται The KGB, The Computer and Me. Το βρίσκεται στο YouTube, ασφαλώς χαμηλό definition, low definition, γιατί έχει δημιουργηθεί μια προηγούμενη εποχή, όχι την εποχή του Full HD. Λοιπόν, 10:03, ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, κανένα δεκάλεπτο, και θα συνεχίσουμε και τέταρτο. Άρα, σταματάω το share, μάλλον θα κάνω pause το share, θα κλείσω το βίντεο και το μικρόφωνο, το chat είναι ανοιχτό, να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, να τις συζητήσουμε την άλλη ώρα. Σταματάμε λοιπόν για λίγη ώρα.
recording, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στη δεύτερη ώρα, δεν έχω δει κάποια ερώτηση στο chat, οπότε θα σας κάνω share την οθόνη μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπετε τώρα την οθόνη μου. Συνεχίζουμε την διάλεξη της προηγούμενης εβδομάδας για το πού βρίσκεται το λειτουργικό σύστημα. Συγκεκριμένα, το λειτουργικό σύστημα είχαμε πει ότι βρίσκεται πάνω από το hardware. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε το υλικό, την assembly, ISA, από πάνω το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα του λειτουργικού συστήματος και διάφορες εφαρμογές, προγράμματα όπως μεταγλωτιστές, editors και ούτω καθεξής. Το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση πυρήνα, εκτελείται σε κατάσταση πυρήνα. Υπενθυμίζω ότι οι σημερινοί επεξεργαστές υποστηρίζουν τουλάχιστον δύο ρυθμούς λειτουργίας. Ο πρώτος ρυθμός είναι ο ρυθμός το supervisor, ο πυρήνας, που επιτρέπει να εκτελεστούν όλες οι δυνατότητες, όλες οι εντολές του επεξεργαστή, ενώ υπάρχει και μια ρύθμιση που θέτει τον επεξεργαστή σε κατάσταση, να το πω, μειωμένης λειτουργίας, προστατευμένης λειτουργίας, όπου εκτελούνται μόνο, για παράδειγμα, οι αριθμητικές συλλογικές πράξεις, ενώ εντολές όπως π.χ. απενεργοποίηση διακοπών δεν μπορεί να εκτελεστούν. Υπάρχουν δηλαδή δύο ομάδες εντολών. Όπως είδαμε και στο παράδειγμα πριν, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα σε ένα κειμενογράφο, το οποίο στη συνέχεια το μεταγλωτήσαμε, δημιουργήθηκε το εκτελέσιμο, αποθηκεύτηκε στο σκληρό δίσκο το εκτελέσιμο και στη συνέχεια, όταν το εκτελέσαμε με τετελίτσα διαγώνιο, μεταφέρθηκε στην κύρια μνήμη. Θυμόμαστε στην αρχιτεκτονική τα τέσσερα βασικά στάδια εκτέλεσης μιας εντολής: Fetch, Decode, Execute, Store. Και απαιτείται λοιπόν μία διαχείριση της κύριας και δευτερεύουσας μνήμης. Το λειτουργικό σύστημα είναι έτσι δομημένος να δημιουργεί μια ψευδέστηση στις εφαρμογές, ότι κάθε εφαρμογή βρίσκεται μόνη της στο σύστημα, στον υπολογιστή. Και όταν η διεργασία απομακρύνεται από τον επεξεργαστή ώστε να εισέλθει μια άλλη διεργασία, τότε παγώνει η διεργασία. Δεν καταλαβαίνει ότι περνάει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επαναφέρει το λειτουργικό σύστημα την διεργασία για εκτέλεση. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζει την ύπαρξη άλλων διεργασιών. Η κάθε διεργασία έχει memory address space, δηλαδή διευθύνσεις μνήμης που ξεκινάνε από το 0. Όλοι, υπάρχει η διεργασία η Α ξεκινά από το 0, η διεργασία Β ξεκινά από το 0, γιατί όλες αυτές είναι σχετικές διευθύνσεις ως την διεύθυνση τοποθέτησης της κάθε διεργασίας. Δεν μπορεί λοιπόν η κάθε διεργασία να καταλάβει την ύπαρξη άλλων διεργασιών. Και λόγω των σημερινών λειτουργικών συστημάτων μπορούμε να έχουμε πολλαπλές διεργασίες ταυτόχρονα, ακόμα και να μην έχουμε τους επεξεργαστές στο σύστημά μας. Μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, 4 επεξεργαστές και να έχουμε 100 διεργασίες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διεργασίες έχουν μια ψευδοπαραλληλία και κάθε φορά στους επεξεργαστές εκτελείται ένας συγκεκριμένος αριθμός διεργασιών. Στη συνέχεια απομακρύνεται αυτός ο αριθμός διεργασιών, τοποθετούνται άλλες διεργασίες και ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε λοιπόν. Επίσης, το λειτουργικό σύστημα βοηθάει πολύ την ανάπτυξη λογισμικού. Είναι ένας μηχανισμός αφαίρεσης που απλοποιεί τις διαδικασίες. Τις διαδικασίες ανάπτυξης. Θυμόμαστε στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όπου στην assembly σε κάποια σημεία χρησιμοποιούσαμε το interrupt 21H για να εκτυπώσουμε κάτι στην οθόνη, για να εμφανίσουμε κάτι στην οθόνη, να διαβάσουμε ίσως κάποιο αρχείο και το καθεξής με κάποιο άλλο interrupt. Αυτό έχει ως συνέπεια να χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία του λειτουργικού συστήματος. Το interrupt 21H είναι μια υπηρεσία του DOS. Αν δεν τη χρησιμοποιούσαμε, γιατί δεν ήταν διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία,
τότε θα έπρεπε να γράψουμε πολύ επιπρόσθετο κώδικα για να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα με την κλίση αυτής της συνάρτησης στο Interrupt 21H, ή όταν θα δούμε στο λειτουργικά συστήματα POSIX με τη χρήση συναρτήσεων όπως FOPEN, FCLOSE, FWRITE και το καθεξής, μπορούμε να απλοποιήσουμε την ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες κλίσεις συστήματος που είναι οι υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος προς τις διεργασίες. Για παράδειγμα, βλέπουμε fork, exec, malloc, read, printf, κλίσεις συστήματος που θα τις δούμε και σε εργαστήρια. Το λειτουργικό σύστημα είναι λογισμικό, είναι software. Βέβαια, χρησιμοποιεί ειδικές μονάδες του επεξεργαστή, για παράδειγμα το Memory Management Unit. Γιατί χωρίς το Memory Management Unit, το λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να παρέχει προστασία. Άρα λοιπόν, το λειτουργικό σύστημα είναι μεν software, αλλά είναι στενά συνδεδεμένο με το hardware. Και απαιτεί από το hardware συγκεκριμένες λειτουργίες προκειμένου να παρέχει όλο το εύρος των δυνατοτήτων που έχει τη δυνατότητα να παρέχει. Λοιπόν, αποδοτικότητα είναι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους, δηλαδή θα θέλαμε το λειτουργικό σύστημα να είναι αποδοτικό ως προς τη διαχείριση των πόρων. Πόροι, όπως θα δούμε σε ειδική διάλεξη που ακολουθεί, είναι ο επεξεργαστής, η μνήμη, η είσοδος, έξοδος και το καθεξής. Άρα λοιπόν θέλουμε μια αποδοτική διαχείριση, γιατί έχουμε πολλές διεργασίες, άρα απαιτείται μια καλή ενορχίστρωση το τι θα γίνει κάθε φορά. Ασφαλώς, τα χρόνια όπου κάποτε όλο το τερματικό σύστημα ήταν ένας πυρήνας στη μνήμη και σου έδινε μια διεπαφή φλοιού για να έχεις κάποια αλληλεπίδραση μαζί του, έχουν παρέλθει προπολού. Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα είναι αρκετά φιλικά. Μόλις έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα, κάποιος μπορεί, βλέποντας το start button, κατευθείαν να το πατήσει να ξεκινήσει, ή στην περίπτωσή μας είναι η σημαία των Windows. Δηλαδή, είναι πολύ φιλικό κάποιος στο να χρησιμοποιήσει ένα λειτουργικό σύστημα. Βέβαια, τα σημερινά λειτουργικά συστήματα από την άλλη, στον αντίποδα, έχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις και κάποιος που δεν το γνωρίζει μπορεί να χαθεί ψάχνοντας να βρει μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Όμως, ως προς την φιλικότητα της απλής χρήσης, είναι αρκετά πετυχημένα σε αυτό το σημείο. Είναι αρκετά φιλικά. Με οποιοδήποτε τεχνικό υπόβαθρο και οποιοδήποτε ηλικίας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα λειτουργικό σύστημα, παράδειγμα Windows 10 ή και Linux με το γραφικό περιβάλλον βέβαια. Πόσα λειτουργικά συστήματα υπάρχουν? Τα πρώτα ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα παρουσιάστηκαν το 1960. Από τότε έχουν παρουσιαστεί εκατοντάδες λειτουργικά συστήματα. Κάποια σταμάτησαν να υπάρχουν, κάποια συνεχίζουν να υπάρχουν, κάποια είναι από εθελοντές, κάποια είναι από εταιρείες και γενικότερα υπάρχει μια διαρκής έρευνα σε αυτόν τον τομέα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε υπολογιστής, ενώ κάθε πολύπλοκος υπολογιστής, έχει λειτουργικό σύστημα. Βέβαια υπάρχουν και ειδικά συστήματα, π.χ. τα ενσωματωμένα συστήματα, που κάποια από αυτά δεν έχουν λειτουργικό σύστημα. Είναι αυτό που ονομάζουμε bare metal programming, δηλαδή κατευθείαν προγραμματίζει κάποιος τον επεξεργαστή χωρίς να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε περιοχή του λειτουργικού συστήματος. Εν τούτης όμως, τα περισσότερα, η πλειονότητα του software, βασίζεται πάνω στις υπηρεσίες που παρέχουν τα σημερινά λειτουργικά συστήματα. Και ενδεχομένως όχι μόνο τις υπηρεσίες, αλλά και τα frameworks. Για παράδειγμα, κάποιος που θα δημιουργήσει μια εφαρμογή για Windows 10 σε ένα Visual Sharp περιβάλλον, θα χρειαστεί ένα framework, κάποιο redistributable package ενδεχομένως για να εκτελεστεί σε κάποιον υπολογιστή, ή κάποιος που αναπτύσσει Node.js για το Ethernet προγράμματα
θα χρειαστεί την αντίστοιχη βιβλιοθήκη Node.js να εκτελεστεί στον υπολογιστή. Άρα είναι το λειτουργικό σύστημα που σου δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσεις βιβλιοθήκες και πλαίσια προγραμματισμού, frameworks, προκειμένου να αναπτύξεις ακόμα πιο σύνθετες εφαρμογές. Διακρίνουμε 4 γενιές. Η πρώτη γενιά είναι η γενιά των λιχνίων και νου, μετά έχουμε τη γενιά των τρανζίστορ. Αυτές οι γενιές, όπως βλέπετε, συνδέονται και με τις γενιές της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Γενιές των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και οι προσωπικοί υπολογιστές. Ας δούμε λοιπόν την γενιά την πρώτη. Υπήρχε σηριακή επεξεργασία, δεν υπήρχε δυνατότητα εναλλαγής χρονοπρογραμματισμού. Απλώς ένας χειριστής τοποθετούσε σε μια σειρά όλες τις διεργασίες που θέλαμε να εκτελέσουμε και εκτελούνταν με τη σειρά. Λιχνίες και νιου. Λιχνίες και νου, όπως ξέρετε, ήταν πριν από τα τρανζίστορ, το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Ήταν αρκετά πρώιμη τεχνολογία, γιατί είχαν πολλά προβλήματα ως προς τη στιβαρότητα. Και εγόταν συνεχώς λιχνίες και νου και είχε συνέπεια να ψάχνει κάποιος να βρει αυτή τη λιχνία και νου μέσα σε χιλιάδες άλλες λιχνίες για να την αντικαταστήσει. Έγινε μια αναπάθμιση στις αρχές της δεκαετίας του 50 με τη χρήση διάτριτων καρτών. Ευθύνη του χρήστη να αναλάβει ο ίδιος τις λειτουργίες που σχετίζονται με την εκτέλεση κάποιου προγράμματος. Είπαμε, όλα ήταν σε μια σειρά. Γενικότερα δεν υπήρχε λειτουργικός σύστημα. Για την χρονοδρομολόγηση, ο υπολογιστής δινόταν σε χρήστες, δεσμευόταν από τους χρήστες για χρονικά διαστήματα μισής ώρας. Ένας χρήστης που είχε δέσμευση για μισή ώρα, αλλά το χρησιμοποιούσε μόνο 20 λεπτά, είχε συνέπεια να χαθεί ένα χρονικό διάστημα 10 λεπτών. Απαιτούσε μια προετοιμασία το σύστημα για να δεχτεί τα δεδομένα. Άρα, αυτό που μπορούμε να βγάλουμε ως συμπέρασμα από αυτή την γενιά είναι ότι υπάρχει μια σημαντική υποχρησιμοποίηση του υπολογιστή, που βέβαια, επειδή ήταν πολύ ακριβώς, συνδεόταν άμεσα με χάσιμο χρημάτων. Στη δεύτερη γενιά έχουμε τα τρανζίστορ, όπου πια έχουν αντικατασταθεί οι λιχνίες και νου από τα τρανζίστορ. Είναι πιο αξιόπιστη από τις λιχνίες, έχει θετικό αντίκτυπο, υπάρχει έννοια της εργασίας, job, που αποτελείται από περισσότερα προγράμματα γραμμένα σε κάποια γλώσσα. Δημιουργείται η έννοια της σειρακής επεξεργασίας, όπως σας είπα, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούμε σε σειρά κάποια προγράμματα, κάποιες εργασίες, προκειμένου να εκτελεστούν. Υπάρχει ένας παρακολουθητής που ονομάζεται monitor, επιτρέπει να παρακολουθεί πότε ολοκληρώνει μια διεργασία, να φορτώνει την επόμενη διεργασία και να αποθηκεύει κάπου τα αποτελέσματα, να τα εκτυπώνει κυρίως, γιατί δεν υπήρχαν οθόνες τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, και η έξοδος αποτυπωνόταν σε κάποιο line printer, σε έντυπη μορφή. Όπως βλέπετε, ο προγραμματιστής φέρνει τις κάρτες, ήταν διάτριτες κάρτες, στη συνέχεια τις μεταφέρει από τις διάτριτες κάρτες σε ένα tape, σε μια μαγνητοτενία, όπου σε ένα άλλο σύστημα τοποθετούν τις μαγνητοτενίες προς εκτέλεση, αποθηκεύονταν τα αποτελέσματα σε μια μαγνητοτενία και από τη μαγνητοτενία στη συνέχεια πήγαιναν σε ένα άλλο μηχάνημα για εκτύπωση. Όπως βλέπετε, αυτά τα μοντέλα είναι μοντέλα των επεξεργαστών, των υπολογιστών εκείνης εποχής. Το 1401 ήταν εξειδικευμένο για το IBM 1401 για είσοδο-έξοδο. Δηλαδή μπορούσε, όπως βλέπετε, από τον αναγνώστη σε tapes, πολύ γρήγορα και αποδοτικά να γίνει. Ο 7094 ήταν για την επεξεργασία και πάλι ο 1401 για είσοδο-έξοδο.
υπήρχαν γλώσσες ελέγχου εργασιών, job control language, σχετικά με οδηγίες ως προς τον ποιο μεταφραστή να χρησιμοποιήσει, ποια δεδομένα να χρησιμοποιήσει και ποιες άλλες βοηθητικές βιβλιοθήκες να φορτώσει. Και βλέπουμε τις βασικές πρώτες λειτουργίες που θα περιμέναμε να δούμε σε ένα λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, προστασία μνήμης. Ο χώρος της μνήμης από τον παρακολουθητή δεν είναι προσπελάσιμος από άλλες εργασίες. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει παραβίαση των ορίων της μνήμης. Υπάρχει χρονικός μετρητής. Μια διεργασία δεν μπορεί να εκτελείται επαορίστον. Προνομιούχες εντολές. Ο έλεγχος πρέπει να επιστρέψει στον παρακολουθητή όταν ζητήσει την εκτέλεση μιας εντολής προνομιούχας. Και διακοπές, interrupts. Επιτρέπει την πιο εύκολη και αποδοτική μετάπτωση ελέγχου μεταξύ του παρακολουθητή και του εκτελούμενου προγράμματος. Τα παραπάνω συνδέονται με τις καταστάσεις kernel user των επεξεργαστών. Προβλήματα. Ακόμα και με την εισαγωγή του παρακολουθητή και της ηλιακής επεξεργασίας, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας υποχρησιμοποιείται, γιατί οι διεργασίες έχουν απαίτηση για είσοδο-έξοδο, όπως να γράψουν κάποιο αρχείο, και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε ο επεξεργαστής περιμένει. Και γενικά, όταν ένας επεξεργαστής περιμένει να εκδικαιολογηθεί κάτι, σημαίνει ότι έχουμε υποχρησιμοποίηση του επεξεργαστή. Μία έννοια που αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 ήταν το batching, δηλαδή ομαδοποίηση. Φόρτωνε μαζί στον υπολογιστή τα προγράμματα σειριακά, και αυτό είχε ως συνέπεια να μπορέσει να γίνει καλύτερη διαχείριση των πόρων του συστήματος. Είχαμε λοιπόν πολυπρογραμματισμό, ολοκληρωμένα κυκλώματα και πολυπρογραμματισμό, όπου στη μνήμη τοποθετούνται όλες οι διεργασίες μαζί και το λειτουργικό σύστημα, και κάθε φορά υπάρχει σταδιακή εκτέλεση και σταδιακή πρόοδος της κάθε διεργασίας. Πολλά είδη προγραμμάτων παρέχουν αρκετή είσοδο-έξοδο, ονομάζεται input bound, σε αντίθεση με τα CPU bound. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο βασικές κλάσεις διεργασιών. Η μία κλάση είναι το CPU bound, που σημαίνει ότι η διεργασία κυρίως θέλει επεξεργαστική ισχύ, και IO bound, input output bound, που σημαίνει ότι η διεργασία έχει ανάγκες αυξημένες για είσοδο-έξοδο. Η έννοια λοιπόν του πολυπρογραμματισμού αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60, επιτρέπει τη συμβίωση πολλών προγραμμάτων που τρέχουν, που φορτώνται σε διαφορετικά τμήματα της μνήμης. Π.χ. όταν το ένα πρόγραμμα κάνει είσοδο-έξοδο, το λειτουργικό σύστημα δίνει τον επεξεργαστή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Υπάρχει και έννοια του spooling. Ίσως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε το print spooler, όπου αποθηκεύει την εκτύπωση που θα στείλετε και μόλις γίνει διαθέσιμος ο εκτυπωτής, την προωθεί σιγά σιγά μέχρι να γεμίσει το buffer του εκτυπωτή, προκειμένου να αρχίσει η εκτύπωση. Αυτό βέβαια το spooling είναι μια έννοια που δημιουργήθηκε εκείνες τις δεκαετίες, όπου τα προγράμματα διαβάζονταν κατευθείαν από το δίσκο του συστήματος και τοποθετούνταν στη μνήμη, και είχαμε λοιπόν γρήγορους δίσκους για εκείνη την εποχή, όπου αποθηκεύονταν τα προγράμματα και κάθε φορά ο παρακολουθητής ή το λειτουργικό σύστημα φόρτωνε από το δίσκο το επόμενο πρόγραμμα. Και δημιουργήθηκε έννοια του χρονομερισμού, time sharing, δηλαδή ένας επεξεργαστής διαιρείται σε τμήματα συγκεκριμένου χρονικού μεγέθους, και για κάθε χρονικό μέγεθος, το οποίο θα το δούμε αργότερα, το ονομάζουμε και εκβάτο χρόνου, δίνεται σε κάποια διεργασία για να εκτελεστεί. Μάλιστα, είχαμε και την δυνατότητα των πολυχρηστικών λειτουργικών συστημάτων, δηλαδή λειτουργικά συστήματα πολλών χρηστών. Και επειδή σε ένα τερματικό ένας χρήστης δεν δίνει συνεχώς εντολές, μπορούσαν πολλοί χρήστες να είναι ταυτόχρονα συνδεμένοι στον επεξεργαστή και να μοιράζονται τον κοινό επεξεργαστή σε όλες αυτές τις διεργασίες. Έχουμε λοιπόν ολοκληρωμένα κυκλώματα στη τρίτη γενιά. Είπαμε τον πολυπρογραμματισμό, τη χρονοδρομολόγηση, διαχείριση μνήμης, καταμερισμό, χρόνου. Στο μονοπρογραμματισμό μια εργασία εκτελείται, στη συνέχεια περιμένει
περιμένει, για παράδειγμα, είσοδο-έξοδο, προλόγιο, δίκτυο ή κάτι άλλο. Και σε αυτό το διάστημα ο επεξεργαστής παραμένει ανεκμετάλλευτος. Στη συνέχεια εκτελείται πάλι και πάλι περιμένει. Αυτό είναι μόνο ο προγραμματισμός και βλέπετε ότι δεν είναι αρκετά αποδοτικό. Αν όμως τοποθετήσουμε και δεύτερη διεργασία, τότε βλέπετε ότι έχουμε καλύτερη εκμετάλλευση του επεξεργαστή. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να έχουμε αρκετές διεργασίες. Βλέπετε λοιπόν με μία ακόμα διεργασία ότι έχει αυξηθεί ο ρυθμός εκμετάλλευσης του επεξεργαστή. Έστω λοιπόν έχουμε τρεις διεργασίες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, job 1, job 2 και job 3, και κάποιες διεργασίες, βλέπετε heavy compute, είναι CPU bound, input output bound, δηλαδή δύο διεργασίες με αυξημένη απέτηση σε είσοδο-έξοδο και μία σε αυξημένους υπολογισμούς. Και μπορούμε να δούμε τόσο στο uniprogramming όσο και στο multiprogramming τη χρήση που θα έχουν τα διάφορα περιφερειακά, η μνήμη, ο επεξεργαστής κατά τη διάρκεια του χρόνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη μία ο επεξεργαστής εκτελείται και μετά παραμένει idle, ενώ στην άλλη παραμένει για μεγαλύτερο διάστημα σε χρήση και βλέπετε πόσο γρήγορα εκτελέστηκε. Με τρεις διεργασίες λοιπόν, στον πολυπρογραμματισμό, έχουμε ολοκληρώσει 15 μονάδες χρόνου, ενώ σε μόνο προγραμματισμό, δηλαδή κάθε διεργασία έχει τον επεξεργαστή αποκλειστικά, θα απαιτούσε διπλάσιος χρόνος. Και βλέπετε εδώ πώς χρησιμοποιούνται πολύ πιο αποδοτικά μνήμη, δίσκος, τερματικό, εκτυπωτής και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε αυξημένα ποσοστά χρήσης και γι' αυτό έχουμε και πιο γρήγορη ολοκληρώση. Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν τον χρόνο αδράνειας που έχουν, τον αδρανή χρόνο του επεξεργαστή και των άλλων περιφερειακών. Συστήματα λοιπόν καταμερισμού χρόνου, το πρώτο λειτουργικό σύστημα ήταν το CTSS. Τώρα κάποια προβλήματα που προέκυψαν ήταν ότι λόγω των πολλών προγραμμάτων στην μνήμη έχουμε έντονη την ανάγκη προστασίας, διαφύλαξη των δεδομένων και πληροφοριών, ώστε να αποτρέψουμε μη εξουδετερωμένη πρόσβαση σε αυτά από άλλους χρήστες ή άλλες διεργασίες. Υπάρχει λοιπόν πρόσβαση σε κοινούς πόρους και πρέπει να λυθεί με ένα δίκαιο τρόπο. Η τέταρτη γενιά, personal computers, όπου έχουμε πολύ μεγάλα κυκλώματα πολύ μεγάλης ολοκλήρωσης, very large scale integration circuits, μείωσαν δραματικά το κόστος, έχουμε πολύ πιο φιλικά λειτουργικά συστήματα, DOS, Windows, Android, ανάπτυξη ισχυρών σταθμών συνεργασίας και δικτύων που οδήγησαν στην ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων με επιπρόσθετες δυνατότητες. Και ασφαλώς, λόγω της αλματώδης αύξησης των δυνατοτήτων του υλικού, τόσο σε MIPS, δηλαδή Million Instructions Per Second, αλλά και FLOPS, Floating Point Operations Per Second, έχει οθήσει τη δυνατότητα να έχουμε αρκετά σύνθετα λειτουργικά συστήματα. Να έχουμε αντικείμενο στραφή τεχνολογία στα λειτουργικά συστήματα, ανοιχτού κώδικα, εμφανίστηκε το Unix, το Linux βασικά, το Unix υπήρχε, αλλά το Linux και το FreeBSD εμφανίστηκαν εκείνη την εποχή. Λειτουργικά συστήματα τύπου POSIX, Portable Operating System Interface, υπολογιστική δυνατότητα σε φορητές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και γενικότερα δημιουργήθηκε ένας ζωολογικός κήπος λειτουργικών συστημάτων. Βλέπουμε λειτουργικά συστήματα για σερβερ, για φορητές συσκευές, για λάπτοπ, π.χ. Chromebooks, έτσι το πρώτο που σκέφτηκα, ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα, λειτουργικά συστήματα για αισθητήρες, πραγματικού χρόνου και ούτω καθεξής. Και μερικά σχετικά στατιστικά στοιχεία αφορά ότι, για παράδειγμα, το Multi ξανακοινώθηκε το 63 και λειτουργήσε το 69, το OS360 της IBM όταν πρωτοβγήκε είχε 1000 bugs, σφάλματα, 1000 λάθη. Τα Windows NT επί 7 χρόνια είχε πάρα πολλά σφάλματα, ένα άλλο λειτουργικό σύστημα. Τα Windows Vista αντικαταστάθηκαν από τα Windows 7 γιατί δεν άρεσε στους περισσότερους χρήστες η εμπειρία αυτού του λειτουργικού συστήματος. Ένα μικρό λειτουργικό σύστημα έχει μέγεθος 100K γραμμές, ένα μεγάλο 10 εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος χρειάζεται μεταξύ 100 και 1000 ανθρωποχρόνων.
γιατί υπάρχουν τόσα πολλά λειτουργικά συστήματα, υπάρχουν πολλές ανάγκες, πολλές εταιρείες, πολλοί εθελοντές, διαφορετικό hardware και ανοιχτά θέματα όπου και υπηρεσίες που παρέχουν τα λειτουργικά συστήματα αφορά τη διαχείριση μνήμης, διαχείριση αρχείων, χρονοπρογραμματισμό διεργασιών, διαχείριση και προστασία πόρων, διαχείριση εισόδου-εξόδου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε ξεχωριστές διαλέξεις στις επόμενες εβδομάδες που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η διάλεξη, η πρώτη, και θα ανοίξω απλώς τη διάλεξη την επόμενη για να δούμε τι θέματα θα αγγίξουμε. Και ασφαλώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ανά πάση στιγμή ότι το λειτουργικό σύστημα κυρίως πρέπει να ενορχιστρώνει όλη αυτή την εκτέλεση των διεργασιών για να έχουμε μια καλή χρησιμοποίηση των πόρων, καλή αποδοτικότητα και καλό χρόνο απόκρισης. Θέματα που συνδέονται με τα λειτουργικά συστήματα είναι οι διεργασίες, ο χώρος διευθύνσεων, αρχεία, είσοδος-έξοδος, η προστασία και ασφαλώς ο φλοιός. Υπάρχει η ιεραρχία διεργασιών, ένα δέντρο διεργασιών, για παράδειγμα η διεργασία Α δημιούργησε τις διεργασίες Β και C, η διεργασία Β δημιούργησε τις διεργασίες D ή F, άρα υπάρχει έννοια της γονικής διεργασίας και της διεργασίας παιδιού. Μια διεργασία, είπαμε, έχει το δικό της χώρο διευθύνσεων, δεν γνωρίζει από άλλες διεργασίες, όμως εμείς μπορούμε να συνδέσουμε δύο διεργασίες και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν, μια διεργασία Α μπορεί με τη χρήση της διαδικασίας που ονομάζεται διασωλήνωση, είναι μια διαδιεργασιακή επικοινωνία, η Α να στείλει δεδομένα στη Β. Βλέπετε λοιπόν ότι η διεργασία PS μας δείχνει κάποιες διεργασίες. Αν όμως δώσουμε PS κατακόρυφο grep MC, δηλαδή το grep είναι μια άλλη διεργασία που σημαίνει βρες μου τις γραμμές που έχουν αυτή τη λέξη, άρα το PS, όλες αυτές οι γραμμές οδηγούνται ως φίλτρο μέσα στο grep και το grep αποφασίζει και βρίσκει ποιες είναι οι δύο, οι τρεις όσες γραμμές που έχουν αυτό το string, δύο είναι γραμμές με το MC και εμφανίζει μόνο αυτές τις δύο γραμμές. Αυτή είναι λοιπόν η διαδιεργασιακή επικοινωνία. Όπως σας είχα πει και πριν, υπάρχουν κάποιες συναρτήσεις που ονομάζεται κλίση συστήματος, έλεγχος διεργασιών για παράδειγμα, να δημιουργούμε διεργασίες, να καταστρέφουμε διεργασίες, να στέλνουμε μηνύματα σε διεργασίες, η διαχείριση αρχείων, να δημιουργούμε αρχεία, να κλείνουμε αρχεία, να σβήνουμε αρχεία, να διαβάζουμε αρχεία κ.ο.κ. Η διαχείριση συσκευών, να ανοίγουμε συσκευές, να διαβάζουμε συσκευές, να αρχικοποιούμε συσκευές κ.ο.κ. Διατήρηση πληροφοριών, όπου μας λέει για παράδειγμα πόσο χρόνο εκτελείται μια διεργασία, τι δικαιώματα χρήσης έχει, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της, και επικοινωνίες, όπως είδαμε τη διεργασιακή επικοινωνία. Οι κλίσεις συστήματος είναι οι υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στις διεργασίες. Υπάρχουν πάρα πολλές κλίσεις συστήματος και το κάθε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει δικές του κλίσεις συστήματος. Όμως, τα λειτουργικά συστήματα που είναι συμβατά κατά POSIX, κατά κύριο λόγο υποστηρίζουν τις ίδιες κλίσεις συστήματος. Βέβαια, όπως θα σας δείξω, όταν λέμε ένα λειτουργικό σύστημα είναι κατά POSIX συμβατό, δεν σημαίνει ότι είναι 100% συμβατό με ένα άλλο POSIX σύστημα, γιατί η συμβατότητα περιορίζεται στον αριθμό έκδοσης POSIX. Δηλαδή θα δείτε ότι υπάρχει για παράδειγμα POSIX έκδοση δεκαετίας του 90, POSIX 2000, δεν υπάρχει και βέβαια εξέλιξη πια, γιατί έχουν τυποποιηθεί, οπότε θα δούμε για παράδειγμα το FreeBSD τι POSIX Confortance Level έχει, δηλαδή τι επίπεδο συμβατότητας έχει το Linux και τι επίπεδο συμβατότητας έχει το FreeBSD σε κάποια slide παρακάτω που έχω βάλει σχετικές εικόνες. Λοιπόν, κλίση συστήματος είναι διαθέσιμες ως ομάδες εντολών σε γλώσσα assembly και έχουν οριστεί να αντικαταστήσουν την assembly στον προγραμματισμό του συστήματος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, επειδή είναι και 45, θα ανοίξω το iQuiz και όποιος θέλει θα πρέπει να συνδεθεί στη διεύθυνση που θα σας δείξω. Άρα λοιπόν... Κυρία, να κάνω μια ερώτηση. Μπορούμε να παίξουμε και από τον υπολογιστή ή μόνο από το κινητό? Από οπουδήποτε. Πατάω Start Game.
Λοιπόν, η διεύθυνση που βλέπετε που θα συνδεθείτε είναι https://arc.ecuwgr/iquiz. Άρα λοιπόν, έχουν επιλεχθεί 15 ερωτήσεις σήμερα. Και μέσα στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα πρέπει να συνδεθείτε στην οθόνη αυτή για να δίνετε τις απαντήσεις στην οθόνη που θα σας εμφανιστεί. Η μαγνητοσκόπηση θα ξεκινήσει μόλις ξεκινήσει η εμφάνιση των ερωτήσεων και θα ανέβει στο YouTube εν ευθέτω χρόνο. Εγώ συνδέθηκα και μου βγάζει ήδη επιλογές από απαντήσεις. Δεν είναι κάτι λάθος. Όχι, να ξεκινάει τώρα το παιχνίδι. Άρα λοιπόν βλέπετε όλοι στην οθόνη την ερώτηση, επειδή είναι ίσως η πρώτη φορά που για κάποιους από εσάς, πρώτη φορά το βλέπουμε. Σας εμφανίζει τις ερωτήσεις που επιλέγετε, μία από αυτές. Μας εμφανίζει νούμερα πόσοι έχουν απαντήσει, ποια ερώτηση είναι, ερώτηση 1 από 15. Μας εμφανίζει το συν σε περίπτωση που θα απαντήσετε σωστά πόσους πόντους θα πάρετε και το πλην σε περίπτωση που απαντήσετε λάθος πόσοι πόντοι θα αφαιρεθούν. Και εμφανίζονται οι 3, οι 4 πρώτοι φοιτητές που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία ως αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή είναι στη θέση 1. Σε αυτό το σημείο η μαγνητοσκόπηση θα τερματίσει. Οπότε συνεχίζουμε το iQuiz. Εγώ ψάχνω να βρω βέβαια πώς θα τερματίσω την μαγνητοσκόπηση. Γιατί δεν φαίνεται να έχω αυτή την πρόσβαση. Δεν μπορώ να σταματήσω τη μαγνητοσκόπηση για κάποιο θέμα, αν καταφέρω και το βρω με κάποιο τρόπο. Ίσως να κάνω minimize. Ξεφανίστηκε τελείως. Άρα καταγράφεται και το παιχνίδι, γιατί δεν μπορώ να το σταματήσω με κάποιο τρόπο. Έχει ξεκινήσει σας, γιατί σε μένα ακόμα τις επιλογές μου βγάζει χωρίς ερώτηση. Η ερώτηση είναι στην οθόνη του... Βλέπετε κάτι στον υπολογιστή? Ναι, ναι, φαίνεται στο... Στον υπολογιστή κοιτάς, δεν βλέπεις την οθόνη. Στην οθόνη έχεις μόνο τα κουμπιά απαντήσεων. Δεν θα δεις ερώτηση. Okay. Δεν βλέπεις. Φτάσαμε στην 11, τέλεια. Καλά, δεν το βλέπεις τόση ώρα. Όχι. Καλά. Περίμενα να μου το εμφανίσει εκεί. Ναι, ναι, όχι, ήταν εδώ πέρα. Απλώς δεν έχω τον έλεγχο για κάποιο λόγο. Δεν έχω τα meeting controls. Εντάξει, άστο. Okay. Υπενθυμίζω σε κάθε διάλεξη έχουμε ένα quiz. Τώρα, άμα βρω το meeting control κάπου που έχει κρυφτεί, τόσο αν έχει ένα short. Είμαστε στην ερώτηση 8 από 15.
Alt Shift H. Oh, not. Control Alt Shift H. Το βρήκαμε. Οπότε σταματάω το recording σε αυτό το σημείο. Stop recording.